από την ανοιχτή πόλη. Τη δημοτική κίνηση στο Δήμο της Αθήνας, που θέλει ταυτόχρονα να είναι και ένα κίνημα πόλης ή να μετέχει στα κινήματα πόλης. Έχουν ήδη λεχθεί αρκετά πράγματα και έχει περιγραφεί το περιβάλλον και το πολιτικό και των δυνάμεων καταστολής μέσα στο οποίο συζητάμε. Εγώ θα πω λίγα λόγια από μια σκοπιά που είναι γνωστή, αλλά θα ήθελα να την τονίσω. Είναι προφανές ότι ζούμε σε μια εποχή εξαχρίωσης του πλούτου και γενικευμένης καταστολής σε πολλά επίπεδα και όχι μόνο όσον αφορά την φυσική βία των κρατικών μηχανισμών. Όμως ορισμένα πράγματα παραμένουν σταθερές αξίες και κατά κάποιον τρόπο πρέπει να επιδιώκουμε να κερδίζουν έδαφος ακόμα και σε ένα τόσο βίαιο, βάναυσο, βάρβαρο περιβάλλον. Το αξιακό μας δηλαδή σύστημα, το σύστημα αξιών και ιδεολογία μας δεν μπορούν να εκχωρούνται ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες κρίσης. Καθημερινά στην κοινωνία παράγονται αξίες χρήσης, αξίες αλληλεγγύης, αξίες σημαντικές, συμβίωσης, δημιουργικότητας, πολιτισμού. Και αυτές οι αξίες είναι ένα αντίβαρο στην κυρίαρχη αντίληψη που λέει ότι αξία είναι μόνο ό,τι παράγει χρήμα. Ό,τι πολλαπλασιάζει το κεφάλαιο, είτε είναι αυτό το τραπεζικό, είτε όποιο άλλο κερδοσκοπικό κεφάλαιο. Από αυτή την άποψη, σε ένα ανενεργό κτίριο, όπως ήταν αυτό το κτίριο για ένα διάστημα, όταν το εγκατέλειψε ο τελευταίος ενοικιαστής του ΟΤΕ, με την συμβολή μιας ομάδας ανθρώπων δημιουργήθηκε ένα νέο καθεστώς. Το κτίριο επανανοηματοδοτήθηκε. Από εκεί που ήταν ένα καφέ μπαρ, τέλος πάντων, έγινε ένας χώρος ο οποίος εκπέμπει νέα νοήματα, νέες αξίες, προσφέρει λειτουργίες τέτοιες οι οποίες αντιστοιχούν σε πραγματικές κοινωνικές ανάγκες. Αυτές οι κοινωνικές ανάγκες που δεν καταγράφονται με κάπα κεφαλαίο στον κυρίαρχο λόγο, αλλά είναι υπαρκτές. Και αυτές οι υπαρκτές κοινωνικές ανάγκες, όπως και οι υπαρκτές αξίες χρήσης, δεν είναι μόνο καλές γιατί παραπέμπουν σε ένα μέλλον που ίσως τα πράγματα αλλάξουν, αλλά γιατί φτιάνουν ένα διαφορετικό παρόν μέσα στο οποίο μπορούμε εμείς οι ίδιοι να υπάρχουμε και εμείς οι ίδιοι να συμβιώνουμε. Αυτές λοιπόν τις αξίες εμείς συμμεριζόμαστε, τις υπερασπιζόμαστε, είμαστε μέρος τους σαν ένα δημοτικό σχήμα και με αυτή την άποψη αυτονόητα στηρίζουμε την κατάληψη του Vox. Και θέλω να πω και κάτι γιατί είπε ο Νίκος ότι δεν είναι όλα μαύρα. Νομίζω ότι στη σύγκρουση που δόθηκε μπορεί βέβαια να επηρέασε συντηρητικά στρώματα η αστυνομία και η κυβέρνηση, νομίζω όμως ότι δεν κέρδισε σε έναν πολύ ευρύ χώρο ο οποίος μας ενδιαφέρει, σε ένα λαϊκό κόσμο, διότι από ένα περιθωριακό εγχείρημα, πολύ σημαντικό, η Βίλα Μαρίας, και μιλώ γιατί έπαιξε ένα εμβληματικό ρόλο, έγινε ξαφνικά, βγήκε από την αφάνεια και έγινε ένα εμβληματικό εγχείρημα μιας άλλης προσέγγισης των πραγμάτων. Και ξαφνικά και το θέμα των καταλήψεων ως ιστορία, παγκόσμια ιστορία και ευρωπαϊκή ιστορία. Και το θέμα ότι υπάρχουν άνθρωποι που δημιουργούν, ας πούμε, και ότι η δημιουργία δεν μπορεί να χειρίσεται παράνομη και η συμβίωση δεν μπορεί να χειρίσεται παράνομη. Αυτά τα πράγματα έφυγαν από το στενό κύκλο ορισμένων, ας πούμε, τμήματων της αριστεράς και απέκτησαν, ας πούμε, μια γενικότερη αποδοχή. Και με αυτή την έννοια υπήρξε κέρδος. Για χαρά, ως μέλος της νεολαίας συνασπισμού, δεν είναι και πολλά που χρειάζεται κανείς να πει, τα πράγματα φαίνονται. Η κυβέρνηση έχει επιλέξει ένα σκοτεινό μονοπάτι. Μετά από αρκετά, έτσι, τρία χρόνια όλων αυτών των πολιτικών που τις βιώνουμε στο πετσί μας. Όλοι βλέπουμε και όλοι έχουμε κάποιο γνωστό που είναι άστεγος, κάποιοι ανέργους, φτώχεια παντού, ειδικά για εμάς τους νέους ανθρώπους. Τα πράγματα είναι σε τραγική κατάσταση. Η ανεργία φτάνει πάνω από το 50%. Όλοι μας δυστυχώς έχουμε κάποιον φίλο ή κάποια φίλη, ανθρώπους που μεγαλώσαμε μαζί, που είτε φεύγουν στο εξωτερικό, είτε κλείνονται στον εαυτό τους. Ειλικρινά δεν ξέρω ποιο είναι το πιο σκληρό από τα δύο. Όλοι μας το έχουμε ζήσει.
Και ξέρουν πολύ καλά ότι για να συνεχίσουν να σπέρνουν αυτή τη φρίκη στην κοινωνία, να συνεχίσουν να βαθαίνουν αυτά τα μέτρα και αυτή την, και αυτή την πολιτική, ξέρουν ότι έχουν κάποια εμπόδια προκειμένου να το κάνουν. Εμπόδιο είναι οι άνθρωποι που οργανώνονται συλλογικά, που αποφασίζουν συλλογικά. Εμπόδιο ήταν οι άνθρωποι στις πλατείες. Εμπόδιο είναι η απεργή. Εμπόδιο είναι τα αυτοδιαχειριζόμενα στέκια και οι καταλήψεις. Και ακριβώς για αυτό το λόγο θα χτυπήσουν όλους αυτούς τους ανθρώπους, όλα αυτά τα κινήματα, όλες αυτές τις συλλογικότητες. Έτσι έχει ξεκινήσει και όλη αυτή η πορεία τον τελευταίο καιρό. Είναι, νομίζω, εμφανές και το καταλαβαίνει ο καθένας. Στις καταλήψεις και στο Vox, οι καταλήψεις αυτές είναι χώροι όπου οι άνθρωποι μαζεύονται, μπορούν να συζητάνε, μπορούν να επικοινωνούν, μπορούν να είναι δημιουργικοί, μπορούν να αποκτούν σχέσεις έξω από τα πλαίσια του εμπορεύματος και του κέρδους, που από ό,τι φαίνεται το κέρδος είναι ο μόνος νόμος τον οποίο πιστεύουν αυτοί που μας κυβερνάνε. Και άρα χώροι που θέλουν να βγαίνουν έξω από τα πλαίσια αυτά, μάλλον θεωρούνται επικίνδυνοι. Και άρα ακριβώς γι' αυτό το λόγο υπάρχει όλη αυτή η καταστολή. Υπ' αυτή την έννοια στηρίζουμε και εμείς την πρωτοβουλία για το Κάπα Βόξ, ένα χώρο που στη γειτονιά παίζει ακριβώς αυτό το ρόλο, παίζει έναν ρόλο συνάντησης, έναν ρόλο συνάντησης των ανθρώπων, δημιουργικότητας, πολιτιστικού αντιπαραδείγματος, εγχειρημάτων αλληλεγγύης και όλα αυτά σχετικά. Είναι πολύ σημαντικό απέναντι στον κοινωνικό κανιβαλισμό, τον οποίο θέλουν να σπείρουν σε όλη την κοινωνία, να αντιτάξουμε τη συλλογικότητα και την αλληλεγγύη. Η δύναμή μας είναι το ότι μπορούμε και θέλουμε να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον για να εμποδίσουμε όλη αυτή την λέλαπα, και νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε, και ένα μέτωπο απέναντι σε αυτόν τον εκφασισμό είναι, νομίζω, σίγουρα μια ελπίδα για την κοινωνία. Αυτά. Από την Ανταρσία, θέλουμε να εξηγήσουμε σύντομα τους λόγους για τους οποίους ένα μέτωπο, μια συλλογικότητα της αντικαπιταλιστικής αριστεράς, όχι του αντιεξουσιαστικού χώρου, θεωρεί ότι αυτή είναι μια μάχη που την αφορά και θέλει να τη δώσει η υπεράσπιση του Vox και όλων όσων συνδέονται με αυτό. Ο πρώτος λόγος είναι ότι το Vox και οι άλλες καταλήψεις αποτελούν κοιλίδες σε μια παλέτα, στην παλέτα όλων εκείνων των υποκειμένων που στοχοποιούνται από την κυβέρνηση και από το κράτος. Και αυτό ο μεγάλος πίνακα που θέλουν να φτιάξουν τους αφορά όλους. Τους αφορά όλους και τους χωρά όλους. Δεν είναι μόνο οι καταλήψεις. Είναι οι εργαζόμενοι του μετρό που επιτάχθηκαν και με τη βία εισβολή στο αμαξοστάσιο γυρίσαν αναγκαστικά στις δουλειές τους. Οι αντίστοιχες επιθέσεις που είχαν γίνει στους χαλιβουργούς ή στους εργαζόμενους στα ναυπηγεία. Είναι η βαρβαρότητα δίπλα από τις εθνικές οδούς με τους αγρότες που τους αποκλείουν τα ΜΑΤ. Είναι η βαρβαρότητα στα διόδια του Αιγινίου. Είναι η βαρβαρότητα που βιώνουν οι φοιτητές στα πανεπιστήμια με τις καθημερινές πια αστυνομικές εισβολές, όχι μόνο στα στέκια των διαφόρων πολιτικών χώρων και οργανώσεων και συλλογικότητων των φοιτητών, όπως συνέβη στην ΑΣΟΕ, αλλά και σε μεμονωμένους φοιτητές, όπως συνέβη στο Πολυτεχνείο πρόσφατα. Είναι φυσικά οι μετανάστες, οι μετανάστες οι οποίοι και στη γειτονιά μας δέχονται επιθέσεις. Φασιστικές επιθέσεις που ενορχιστρώνονται και εκτελούνται από τη Χρυσή Αυγή με την ανοχή του και τη συμπαράταξη του κράτους και της αστυνομίας. Και ταυτόχρονα, εκτός από τις επιθέσεις, υπόκεινται στις απελάσεις, στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και σε όλους τους εξευτελισμούς και την κρατική βία. Είναι και κάθε άλλη κοινωνική ομάδα που δεν χωράει στα στάνταρ, που δεν χωράει στην εικόνα που έχει η κυβέρνηση, το κράτος, η μεγάλη του κεφαλαίου, και στην οποία θα πρέπει να προσαρμοστούμε όλοι, κατά τη γνώμη τους. Για παράδειγμα, στη γειτονιά μας, αυτό συμβαίνει με τους τοξικοεξαρτημένους, που τους αντιμετωπίζουν σαν να είναι αντικείμενα, σαν να είναι νούμερα, μεγέθη, και τους αλλάζουν για πλάκα τον τρόπο που συγκεντρώνονται με τη βία, τους περιφέρουν από εδώ και από εκεί σαν να είναι ανθρώπινα ράκι. Όλα αυτά λοιπόν, η αλληλεγγύη όλων αυτών των υποκειμένων, κατά τη γνώμη μας, είναι το όπλο τους. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουν όλοι μαζί και ο καθένας ξεχωριστά να επιβιώσουν και να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν και να κάνουν και ένα βήμα αποφασιστικό προς την απελευθέρωσή τους. Κανείς δεν μπορεί να μείνει αδιάφορος σε αυτό το πράγμα, γιατί κανείς δεν μπορεί να έχει την αυταπάτη που θα γλιτώσει από αυτό το δικαίωμα που ανοίγει, αν αφήσει τον διπλανό του να πέσει. Για αυτούς τους λόγους, ας πούμε, για το ότι είμαστε και εμείς κομμάτι των κοινωνικών αγωνιστών, είμαστε
θεωρούμε τον αγώνα του Φόξου και δικό μας αγώνα. Αλλά και επιπλέον το κάνουμε και για πολιτικούς λόγους. Διότι η επίθεση καταλήψεις και στο Vox σημαίνει επίθεση σε κάθε αυτοδιαχειριστικό ή συνεταιριστικό εγχείρημα, σημαίνει επίθεση σε κάθε οργάνωση των εργαζομένων και των καταπιεσμένων αυτής της κοινωνίας, σημαίνει και επίθεση σε κάθε πολιτικό χώρο που αντιστέκεται. Πρέπει να το δούμε και έτσι. Έχουν σημαντικούς λόγους αυτοί που το επιδιώκουν να το κάνουν, να τσακίσουν όλους τους πολιτικούς χώρους που αντιστέκονται για να επιβάλλουν τα συμφέροντα του κεφαλαίου, του κράτους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των άλλων υπερεθνικών μηχανισμών. Είναι κάτι πολύ απλό. Και ωστόσο είναι κάτι που συμβαίνει. Όπως λοιπόν αυτοί επιδιώκουν αυτό το σχέδιο εναντίον όλων μας σε πολιτικό επίπεδο, το ενοποιούν και έχουν απόλυτη συνείδηση αυτού του πράγματος, πρέπει και εμείς να έχουμε απόλυτη συνείδηση ότι υπερασπιζόμενοι στον αντίποδα τα συμφέροντα των εργαζομένων και των καταπιεσμένων, ότι κάθε ψηφίδα αυτού του ψηφιδιωτού της αντίστασης πρέπει να γίνει αντικείμενο υπεράσπισης από τη δική μας πλευρά με όλες μας τις δυνάμεις. Με όλες μας δυνάμεις για να συνεχίσουμε ο καθένας ό,τι μπορεί και ό,τι περνάει από το χέρι του να κάνει για τον αγώνα για την κοινωνική απελευθέρωση. Από αυτή την άποψη θα είμαστε και εμείς στη διαδήλωση, στη διοργανώνουμε και στηρίζουμε μόνο τις δυνάμεις. Ευχαριστώ.